Το μαρμάρινο κεφάλι του αγάλματος της Γοργόνας, που βρίσκεται τα τελευταία 40 χρόνια στην πλατεία Αγίας Σοφίας, έκοψαν άγνωστοι. Πρόκειται για ένα εμβληματικό σημείο που είναι συνδεδεμένο με την περιοχή από τότε που δημιουργήθηκε. Δεν ξέρω τώρα τι μήνυμα θέλει να περάσει αυτό, γιατί δεν μπορεί, πρέπει να περάσει και κανένα μήνυμα. Απλώς μία ένδειξη βίαιη, χωρίς λόγο. Δεν μπορείς να καταλάβεις γιατί γίνεται αυτό. Μήπως έχει αφαιθεί και η πλατεία. Ναι, όλα στη μοίρα τους. Η εικόνα του κομμένου κεφαλιού του αγάλματος προκαλεί προβληματισμό στους επαγγελματίες και τους κατοίκους της περιοχής και είναι αποτέλεσμα της γενικότερης εγκατάλειψης που επικρατεί. Έχει αλλάξει εντελώς η εικόνα της πλατείας τα τελευταία χρόνια και μάλλον από αυτό έχουμε και αυτό το το θέμα είναι ότι αποτελούσε σημείο αναφοράς για την περιοχή αυτό το άγαλμα και ξαφνικά όσοι περνούν το βλέπουμε με κομμένο το κεφάλι και τους δημιουργούνται και διάφορα συναισθήματα. Ένα σχόλιο. Κοιτάξτε, πρέπει να αναμορφωθεί, να ξαναγίνει γρήγορα, τουλάχιστον για αυτούς τους λόγους που είπατε, για να μην φαίνεται έτσι η εγκατάλειψη και να μην δείχνει. Η ανάγκη επιτήρηση των πλατιών αλλά και η αντικατάσταση των φθορών είναι επιβεβλημένη, καθώς σε διαφορετική περίπτωση δημιουργείται μια εικόνα παρακμής. Το συγκεκριμένο άγαλμα στεκόταν στο σημείο για πάνω από 40 χρόνια. Κι όμως κάποιοι άγνωστοι το βανδάλισαν. Να υπάρχει κάποια καλύτερη φύλαξη εδώ. Γιατί και εδώ, εμείς που είμαστε τώρα στο πεζοδρόμιο λόγω της δουλειάς και έξω το φαρμακείο, γίνεται χαμός.